Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο φίλος, ο αγαπητός και εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής, ο Παύλος ο Χριστίδης. Παύλε, καλησπέρα. Γεια σου Ηλία, καλησπέρα. Σε διακόπτουμε και από άλλο τηλεοπτικό πάνελ. Ναι, που είμαι εδώ πέρα από την τηλεόραση. Είναι καλό ο λόγο, γεια σου. Είναι διπλή η τιμή, αφού διακόπτεις για να προλάβεις και, και αυτή τη διαδικασία. Και όχι για πολιτικό λόγο ή σκοπό, αλλά για καλλιτεχνικό και φιλικό βεβαίως, αδελφικό, λόγω της μεγάλης φιλικής σχέσης που σε συνδέει με την Τζέννη. Θέλω, Παύλε μου, γλυκέ να μου πεις. Πόσα χρόνια γνωρίζεις αυτό το υπέροχο κορίτσι και εξαιρετική τραγουδίστρια? Κοίτα να δεις, γνωριζόμαστε τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί γνώρισα τον Γιώργο ως δημοσιογράφο και συνέχεια γνώρισα την Τζέννη από κοντά και έτσι έχουμε και την επαφή. Η αλήθεια όμως είναι ότι εντάξει, και τον Γιάννη και την Τζέννη, εγώ επειδή είμαι από την Αργολίδα, όπως καταλαβαίνεις, έχω ακούσει πάρα πολλά χρόνια. Και το ωραίο είναι ότι εμένα η καταγωγή μου είναι από την Αρκαδία, είναι από ένα χωριό το οποίο λέγεται Καρδαρά και η γιαγιά μου είναι Κατσιγιανή. Επομένως το πρώτο πράγμα το οποίο είχα πει και στον Γιώργο όταν τον είχα γνωρίσει ήταν ότι πρέπει να ψάξουμε να δούμε πως έχουμε και συγγενική σχέση. Επομένως και τώρα και με την Τζέννη πολλές φορές το έχουμε συζητήσει αυτό και πάντα είναι χαρά να την ακούω και να την βλέπω και μας έχει λείψει το καλοκαίρι το γεγονός ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε στα παραδοσιακά πανηγύρια τα οποία συμμετέχουμε. Και αυτό το καλοκαίρι θα πάρεις μια πρωτοβουλία εκεί στην Αργολίδα, να γίνει ένα μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη βραδιά, ένα μεγάλο event με τη συμμετοχή της Τζέννης, του Γιάννη και όλων των φίλων. Το περιμένουμε πώς και πώς, να ξέρεις. Το περιμένουμε πώς και πώς. Για να τα πούμε και από κοντά. Το, αναθέτουμε σε σένα. Το αναθέτουμε σε σένα. Άλλωστε είναι και η περιφέρειά σου και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι κάποια στιγμή θα σε δούμε και βουλευτή του νομού εκεί της Αργολίδας. Εντάξει, θα δούμε. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Ο λαός αποφασίζει, αλλά είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, εννοείται αυτό. Ευχαριστώ πολύ και εγώ εύχομαι πολύ γρήγορα να μπορέσουμε έτσι να ξαναδιασκεδάσουμε λίγο και να βγούμε έξω, γιατί μας έχει λείψει και νομίζω ότι και η Τζέννη έχει λείψει πολύ και στον κόσμο. Το ξέρει και η Τζέννη ότι είναι πολύ αγαπητή, οπότε έρχεται στο Ναύπλιο, στο Άργος, στην ευρύτερη περιοχή γίνεται πάντα. Χαμός. Η Αργολίδα είναι από τις αγαπημένες μου περιοχές. Ασφαλώς. Και εντάξει, νομίζω ότι μας έχει λείψει γενικά το να βρισκόμαστε και με τους ανθρώπους μας, γιατί έχουμε και πολλές κοινωνικές επαφές και σχέσεις που δομούνται και γύρω έτσι από τα πανηγύρια και τον τρόπο τον οποίο ψαγωγούμαστε. Οπότε εύχομαι το καλοκαίρι να το έχουμε ξεπεράσει και να μπορούμε να βρεθούμε καλύτερα. Μακάρι να βρεθούμε και να γλεντήσουμε και θα χαρώ πάρα πολύ να σε δω πολύ σύντομα. Άντε να δούμε. Τώρα είστε και στη γειτονιά μου και στη Χαρλάου Τρικούπη. Έχεις τα χαιρετίσματα και τον Γιώργο το Χελάκι. Ναι, επίσης να δώσω χαιρετισμού σε όλους τους συνταξιούχους του σταθμού, και όλους. Βρεθήκαμε κιόλας. Ναι, να δώσω χαιρετισμού και εσύ σε όλους και εύχομαι να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Με ακούς λίγο βιαστικό γιατί είμαι αγχωμένος επειδή σε περιμένει η συνάδελφος στο κανάλι. Έχουν βγει έξω από το κανάλι και μου κάνουν νοήματα για να επιστρέψω. Το αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστούμε από καρδιά. Σε ευχαριστούμε και σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Που ξέφυγε το πρόγραμμα σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Παύλος ο Χριστίδης, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής και προσωπικός φίλος της κυρίας που έχω δίπλα μου. Από τα καλύτερα παιδιά. Της Τζέννης, από τα καλύτερα παιδιά. Τον ευχαριστούμε που διέκοψε το πρόγραμμά του και την παρουσία του στο τηλεοπτικό σταθμό και σε εκπομπή αυτή την ώρα για να πει πέντε έτσι γλυκές κουβέντες για την Τζέννη. Πώς θα μπορούσαν να μην ήταν γλυκές αυτές οι κουβέντες. Πάντως μου έχεις πολύ ωραίες εκπλήξεις.